Μιχάλης Γιαννάτος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 11 Ιουλίου 1941. Τότε στην Κωνσταντινούπολη η παρουσία των Ελλήνων ήταν ακόμα μεγάλη. Εγκατέλειψε την γενέτειρά του και έφυγε για την Ελλάδα το 1964. Χαρακτηριστική φυσιογνωμία στον ελληνικό κινηματογράφο, είναι από τους λίγους που βγήκε από τα εγχώρια καλλιτεχνικά σύνορα. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Ντίνου Δημόπουλου και πρωτοεμφανίστηκε ως επαγγελματίας ηθοποιός στην ταινία «Η Στιγματισμένη» του Γιώργου Ζερβουλάκου το 1966, ενώ μαθητής ακόμα έπαιξε στην θεατρική παράσταση «Καπετάν Μιχάλης» δίπλα στον Μάνο Κατράκη. Κατά την μεγάλη κινηματογραφική του καριέρα εμφανίστηκε σε πάνω από 100 ταινίες. Ήταν ένας από τους αγαπημένους ηθοποιούς του Θόδωρου Αγγελόπουλου, στις ταινίες του οποίου συμμετείχε πάντα μετά από την ταινία «Μεγαλέξανδρος» το 1981. Μιλούσε άπτεστα 5 γλώσσες, ελληνικά, τουρκικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Αυτό τον βοήθησε αρκετά στην καριέρα του, ιδιαίτερα στην συμμετοχή του σε μεγάλες ξένες παραγωγές όπως το «Εξπρές του Μεσονυχτίου» του Άλαν Πάρκερ, το «Μαντολίνο» του Λοχαγού Κορέλη, του Τζον Μάντεν, «Μόναχο» του Στίβεν Στίλμπεργκ και άλλες. Δούλεψε δίπλα σε μεγάλους ηθοποιούς όπως ο Άντονι Κουίν, Τζον Χέρτ, Νίκολας Κέιτζ, Πενέλοπε Κρούζ, Κρίστιαν Μπέιλ, Έρικ Μπάνα και Ντάνιελ Κρέγκ. Εγώ όταν βγαίνω έξω, όταν κάνω μια ξένη ταινία, φορτώνω και την κληρονομιά την ελληνική. Λέω να δείξω ότι η Ελλάδα είναι Ελλάδα, ότι είμαστε κράτος τρομερό, μεγάλο, είχε πει σε συνέντευξή του ο Μιχάλης Γιαννάτος. Έπαιξε επίσης στην ταινία «Πολιτική κουζίνα» του Τάσου Μπουλμέτη και στην ευρωπαϊκή συμπαραγωγή «Ο τελευταίος άρχοντας των Βαλκανίων». Επίσης, ο Μιχάλης Γιαννάτος πήρε μέρος και σε 66 τηλεοπτικές σειρές. Ήταν παντρεμένος με την Χάιδο, με την οποία και ήταν μαζί μέχρι τον θάνατό του. Μαζί είχαν 3 παιδιά, τον Γεράσιμο, γεννημένος το 1979, τον Ιωάννη, γεννημένος το 1980 και την Μαρία, γεννημένη το 1982. Από το 1979, όταν γεννήθηκε ο πρώτος του γιος, ο Γιαννάτος έπιασε δουλειά ως ρεσεψιονίστ στο ξενοδοχείο Caravel για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα κρατώντας παράλληλα τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Ο γιος του, Γεράσιμος, είχε πει: «Με αυτή τη δουλειά του ρεσεψιονίστ ζούσαμε. Από το 1979 που γεννήθηκα εγώ μέχρι το 1996 δούλευε νυχτερινή βάρδια στη ρεσεψιόν ως τηλεφωνητής στο Caravel. Αυτή ήταν η κυρία δουλειά του». Ο Γιαννάτος πέθανε στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 σε ηλικία 72 ετών έπειτα από καρδιακή ανακοπή καθώς παρακολουθούσε αγώνα ποδοσφαίρου μαζί με φίλους του στη γειτονιά. Όπως αναφέρει ο γιος του, κανείς από τους φίλους του δεν κατάλαβε ότι είχε φύγει μέχρι τη στιγμή που τον φώναξαν και δεν ανταποκρίθηκε. Ο Έλληνας Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πάνος Παναγιωτόπουλος, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια. Στη δήλωσή του ανέφερε: «Ο Μιχάλης Γιαννάτος υπήρξε ένας εκλεκτός ηθοποιός που ενσάρκωσε ρόλους σε πολλές σημαντικές ελληνικές αλλά και διάσημες ξένες ταινίες. Ήταν όμως και ένας από εκείνους τους καλλιτέχνες και κατά βάθος ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αποδεικνύουν καθημερινά ότι δεν είναι ανάγκη να έχεις τον πρώτο ρόλο για να πρωταγωνιστείς». Αυτός ήταν λοιπόν ο Μιχάλης Γιαννάτος, ένας πραγματικά σημαντικός Έλληνας ηθοποιός.